Καλησπέρα, παιδες. The Best Car Jar εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα μαζί με τον Κώστα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Μας έχει φέρει ένα πανέμορφο Audi A4 V7 από τη Μεγαλόπορα Αρκαδίας με τον 1800 turbo 20-βάλβιδο κινητήρα. Ένας κινητήρας που στα Group Vag τον βλέπουμε συνήθως να βελτιώνεται και έχει φοβερά στάδια βελτίωσης. Ιδιαίτερος κινητήρας για 20 VT. Όπως όλοι λένε, το βλέπουν πολύ και σε βίντεο που ανεβάζω διάφορα και τέτοια και μου λένε είναι τετρακίνητο, όχι δεν είναι τετρακίνητο το συγκεκριμένο, είναι μπροστινοκίνητο. Είναι μπροστινοκίνητο. Βολεύει σε πάρα πολλά πράγματα αυτό. Γλιτώνω βάρος. Σίγουρα. Γιατί είναι βαριά κάρτα. Βασικό είναι ήδη βαριά κάρτα. Είμαι 1450 κιλά. Και full ντυμένο όλο. Full ντυμένο, δεν λύνεται κάτι από αμάξι. Από μια ρεζέρβα πίσω, δεν λύνεται κάτι. Δεν είναι διαμήκη το μοτέρ, είναι κάθετο. Είναι κάθετο. Ναι. Όχι όπως τα γνωστά 20 VT τα υπόλοιπα που έχουμε συνηθίσει. Εν τω μεταξύ, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν άλλες δύο γενιές πίσω από αυτό. Και λένε το ίδιο πράγμα, δηλαδή πώς το έχει κάθετο. Και το V5 και το V6 και το A6 του 2000, νομίζω, 2002, δεν ξέρω. Έτσι το έχουν το κάθετο. Απλά δεν είναι τόσο τη πιάτσα να τα δουν και. Δεν συνηθίζεται τόσο βελτιώσιμο. Ναι. Έχουμε συνηθίσει στα S3 και τα σχετικά. Ναι. Που τα βλέπουμε όλα. Seat, Skoda, Polo. Μπράβο, σε όλα τα γνωστά. Polo, νομίζω. Και ήταν τα 5. Σε ελάχιστα, ναι. Πες μου σε γενικές γραμμές τώρα στο μηχανικό κομμάτι, τι βελτίωση έχει κάνει. Βελτίωση στο μηχανικό κομμάτι. Φοράει full up περιφερειακά. Φοράει εισαγωγή 80, σιλικονάτη, την έχουν φτιάξει στη Θεσσαλονίκη. Άψογα. Ένα custom intercooler Energy, κάπως έτσι λέγεται, θυμάμαι. Σωληνώσεις, το πήρα έτοιμο από φίλο. Yeah. Ήταν πάνω σε ένα A6. Πάνω σε αυτό έχω κάνει relocate της κάστρα, την έχω φέρει δίπλα από την πεταλούδα. Στέλνω πίσω επιστρεφόμενο αέρα. Ναι. Δούλευε με MAF τα μάξι, τώρα δουλεύει χωρίς MAF. Χωρίς. Δεν την καταργώ όμως. Βάζω να πηγαίνει πίσω αέρας. Ό,τι μου λένε οι μηχανικοί, δεν είμαστε εμείς έξυπνοι. Ό,τι λένε οι μηχανικοί. Πολλές φορές μπορεί να κάνουν λάθος, αλλά δεν θα σου κάνουν κάποιο τραγωγικό λάθος. Μπράβο, ναι. Για να αναγκαστικά τους ακούμε. Εμείς κάνουμε το κεφαλιού μας και τρώμε τα μούτρα μας. Και σηκώνουμε και πιέσεις χωρίς να πρέπει. Πάει το χεράκι μόνο του, είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Αυτά. Μια Mac βαλβίδα που είναι, τη διαχειρίζεται το iBoost μέσα. Είναι το μόνο οργανάκι που έχει στο εσωτερικό του. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο από οργανάκια. Εσύ να ρυθμίζει και την πίεση να ό,τι θέλει, ναι, τα απαραίτητα να βλέπει. Έχω δύο χάρτες, δουλεύω. Έναν στον ένα μπαρ, τη low στο 1-2, έτσι λίγο να παίζω με κάτι παραπάνω. Και τη μεγάλη πίεση, άντε να κουμπίσει σε πολύ φορτίο 1-6. Άψογα. 1-5 κοιτάω να το έχω σταθερό. Όπου εκεί στα πόσα άλογα τα υπολογίζει. Έχουμε βγάλει στο 1-53 ακριβώς. Ναι. Έχουμε βγάλει 270. Ένα μοτέρ. Νούμερο υπέρ αρκετό για αυτό που θέλεις. 270. Για την καρότσα αυτή, μοτέρ. Για τη χρήση που θέλεις. Δεν είναι κάτι τρελό. Μπορείς να το πεις ένα setup S3 ή διαφτερά με S3. Μπράβο, ναι. Έχει βγει λίγο παραπάνω νευρικό. Σε λιγότερη πίεση θα έχω πιάσει τα άλογα, πιστεύω. Και την ροπή. Δεν είναι τσιτωμένο από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν είναι στα όρια του, είναι safe. Δεν δουλεύω τίποτα μείγματα τρελά. Να το στεγνώσουμε τα αμάξι, δηλαδή τα αμάξι το παίρνω σε συνέχεια, πάω στη δουλειά μου. Αυτό είναι το βασικό και κάνεις και το ταξίδι σου, ναι, όπως και τώρα. Ναι, μου. Μπαίνουν και μικρά παιδιά πίσω. Φαντασού. Της οικογένειας. Κάνει δουλειές τα αμάξι. Ήθελα αυτό, να έχω ένα αμάξι γρήγορο, να ξέρω ότι θα πατήσω το πόδι μου κάτω και θα, και θα έχει το τράβηγμα. Ναι, θα έχω το ταξίδι. Ανά πάσα στιγμή έχεις τη ροπή σου. Να παίξω. Έχω ένα μπαρ μηχανική για αυτό το πράγμα, δηλαδή με μηχανική παίζω στον δρόμο. Παίζεις, ναι, και πας άνετα. Ναι. Αυτά. Τώρα κάτι ιδιαίτερο άλλο δεν έχει αυτό το μοτέρ. Εντάξει, πολλαπλασιαστές, back φοράω τα Boss, τα 5.5. Άψογα. 5.5 σε 5.50, ξέρω πώς να τα πω. Στα 3 μπαρ, εγώ δεν έχω ρυθμιστεί πάνω στην πεκέρα που έχουν όλα τα. Είναι χωρίς μισθή. Ναι. Έχει πίσω στην τρόμπα, όχι στην τρόμπα, στο φίλτρο. Στο φίλτρο, ναι. Και είναι μόνιμα 4 μπαρ. Δηλαδή είναι λίγο τσιτωμένα τα μπεκ. Δεν το συνιστούμε. Δηλαδή σε αυτό το μοτέρ, άμα ανέβω, πρέπει να αλλάξουμε μπεκέρες και τέτοια. Σίγουρα, γιατί μετά ξεφεύγει. Μπαίνει σε μεγάλη διαδικασία. Τούρμπο φοράω ίδιο με το εργοστασιακό. Αλλά το λέει K4015.
Είναι K4015, δηλαδή δεν ξέρω, έχει κανονικά λίγο μεγαλύτερα φτερά μεγαλύτερο από το εργοστασιακό, αλλά το έχουν βάλει ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή έχει γίνει βρύδιο το K4. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Έχεις τώρα, κάποιο σκοπό για το μέλλον, για κάτι καλύτερο? Να ανοίξουμε μοτέρ. Αλλά πας μια και καλή. Με τους καιρούς τώρα. Εντάξει, το σκέφτεσαι. Σίγουρα λες, σε ταξίζει, κρατάει πίσω. Ταξίζει, αλλά λες τώρα να τα δώσεις, αν τα δώσεις. Όπως και να έχει, πάντως σε καλύπτει και με το παραπάνω, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα χαλάσει, τότε θα το φτιάξω. Ναι, ισχύει. Μια και καλή. Γιατί είναι αυτό που μου είπες, ότι θα κάνεις και τη βόλτα σου και το ταξίδι σου άνετα, άψογα. Τώρα κάτι άλλο. Εντάξει, κάστρες Ford στα κλασικά, τους πολλαπλασιαστές του R8, μπουζίρι 2. Εντάξει, αυτά είναι τα must. Είναι τα βασικά. Τρόμπα πίσω υψηλής, 2,55. Αν αλλάξω κάτι τώρα πρόσφατα, θα είναι τρόμπα. Θα πάω σε AM. Όποιος με ακούει, κάντε το. Ναι, ναι, ναι. Δεν πιστεύεστε τίποτα άλλο. 340 την το AM. Έχω δει ειδικά σε κάποιοι και όσοι μου έχουν πει είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Ναι, ναι. Μία ότι... και καλή ξεχνιάζει για πάντα μετά σχεδόν. Ναι. Αυτά. Κάτι άλλο δεν έχω κάνει. Μετά εξωτερικό έχω αλλάξει τη γρίλια. Το εξωτερικό θα σε ρώταγα τώρα. Βλέπω τη γρίλια. Οι ζάντες πίσω. Ζάντες, χαμήλωμα, φρένα εργοστασιακά. Θα πάμε τώρα σε φρένα και ανάρτηση. Μόλις τελειώσω κάτι με το μπροστά σύστημα, κάτι πραγματάκια. Ωραία, με το καλό να γίνουν και αυτές οι αλλαγές λοιπόν. Και στο εσωτερικό, το όπως το βλέπω, εργοστασιακό τελείως, εκτός από προγανάκι που είπαμε. Ένα e-boost έχω. Είχα και μια βάση στον αεροδρόμο για ένα innovate. Ναι, αλλά ναι, το κατάργησα. Εντάξει, έχουμε το οργανάκι, βλέπω τα πάντα. Σωστό, τα βλέπεις όλα από εκεί. Θέλω είναι καθαρό. Ένα οργανάκι να σε ενημερώνει για τα πάντα. Αυτά. Οπότε το cooler του μπροστά το είπαμε. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο. Με το καλό να γίνουν και επόμενες βελτιώσεις. Σιγά σιγά φαντάζομαι θα γίνουν. Σίγουρα. Ίσως το δούμε και σε κάποιο βίντεο με κάποιο άνοιγμα, με κάποιο flat, κάτι να το ακούσουμε. Και εδώ είμαστε να τα πούμε πάλι. Έγινε. Καλή συνέχεια λοιπόν, διατήρησε το τσάψογα, να το χαίρεσαι. Καλή συνέχεια στα παιδιά, με προσοχή στους δρόμους πάντα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, να είστε καλά.